Παράλληλα, κάνει και άλλα πράγματα. Διάβαζα, έβλεπα τέλο πάντων μια συνέντευξή σου. Μπορεί να μου εξηγήσει λίγο για του γιατρού του πόνου. Ναι, λοιπόν, εγώ πέρασα πέρυσι. Τον τελευταίο χρόνο των μελισσών, μάλιστα, και ήταν και ο λόγο που έλειπα από τα τελευταία επεισόδια των μελισσών. Ε, ένα θέμα τη υγεία μου που χρειάστηκε πάρα πολύ εσπευσμένα να μπω και να χειρουργηθώ. Ε, και μου άφησε. Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Ε, από όλο το σοκ που πέρασε ο οργανισμό μου, το ορμονολογικό, το ψυχολογικό, ότι Δευτέρα έκανα μαγνητική και Παρασκευή μπήκα και χειρουργήθηκα και έπρεπε να διαχειριστώ ότι θα πω στο ΣΥΡΙΑΛ ότι φεύγω, όλο το αυτό. Μου έμεινε μία ηνομιαλγία που δεν μπορούσα να βρω με κανέναν τρόπο να, να τυχαία θεραπευτεί. κάτι, τα... Εντελώ λοιπόν. Ε, άρχισα στι 40 μέρε του χειρουργείου να έχω πόνου σε όλο το σώμα. Όχι, όχι λέω, για να κάνει κάποιε εξετάσει. Ναι, και έκανα να τον αιτήσιο το... έλεγχο που κάνω πάντα. Δηλαδή είμαι άνθρωπο που πιστεύω πάρα πολύ στην πρόληψη. Όχι Είναι καλό να ακούγεται Φυσικά, αυτό. Φυσικά γι' αυτό τα λέω κιόλα. Γιατί πιστεύω ότι ένα άνθρωπο να βοηθηθεί από αυτά που λε και να παρακινηθεί να πάει να κάνει την εξετάση. Έκανε λοιπόν τον έλεγχό σου τον έλεγχο Κάτι και νομή, ένα ηνομίωμα που νομή, υπήρχε. Oh, no. Ήξερα ότι υπάρχει oh, right. ένα Ινωμείο με μια Κίστη, το οποίο τα παρακολουθούσα κοντά 15 χρόνια. Αυτό λοιπόν άλλαξε πάρα πολύ μέσα σε ένα χρόνο. Ε, και μπήκαμε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν ξέραμε, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ούτε από τη μαγνητική τι ακριβώ είναι αυτό. Δευτέρα λοιπόν βγήκε η μαγνητική, η Παρασκευή έκανα εισαγωγή και χειρουργήθηκα. Ε, Στι 40 μέρε του χειρουργείου που πήγαν όλα καλά και δεν ήταν κακό και ήμασταν πολύ όλοι αισιόδοξοι, άρχισα να έχω πόνου σε όλο το σώμα μέση χέρια, να μου διάζουν τα χέρια μου, να νιώθω ότι κοκαλώνουν. Αρχίσαμε, έκανα όλε τι εξετάσει, δεν βρίσκαμε κάτι. Καταλήξαμε ότι είναι η νομιαλγία. Η νομιαλγία, όπω μου το εξήγησε απλά και δεν ξέρω αν θα το πω σωστά, αλλά θα το πω γιατί πολλοί άνθρωποι το έχουν. Και καλό είναι να τα λέμε γιατί δεν είναι πολύ γνωστά αυτά, αλλά πολλοί το περνάνε. Είναι σαν να δίνει ο εγκέφαλό σου την οδηγία ότι η πόνη που έχει είναι πιο δυνατή από αυτό που ουσιαστικά είναι. Δηλαδή, Κάνω μαγνητική και βλέπω ότι η μέση μου έχει τη μικρότερη δυνατή αλλίωση που μπορεί να έχει μια γυναίκα τη ηλικία μου με τη δουλειά που κάνω. Που δεν δικαιολογεί όμω ότι εγώ δεν μπορούσα πούμε, να κουνήσω το πόδι μου και έκανα ενέσει και δεν με πιάνανε. Και από πολύ καλή μου τύχη, μία γιατρό ε, που πάει ο άντρα μου. Το ακούσαμε δημιουργούμε... και το τραγούδι. Όταν μπήκα, ο άντρα μου τραγουδούσε. Τα ενώνω όλα όπω βλέπει. <laughs> το οποίο όταν. Ε, ε, δεν είναι ψυχολογικό. Όχι, δεν είναι ψυχολογικό. Έχει σχέση με το σοκ που παθαίνει ο οργανισμό σου. Μπορεί να είναι και ψυχολογικό. Από την αλλαγή των ορμονών. Δηλαδή, εμένα άλλαξε όλο μου το βιολογικό ρολόι πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, μπήκα ε, πολύ βία, α πούμε, στην μηνόπαυση, στην κλιμακτήριο. Αυτό είχε να κάνει ίσω και επειδή ταλαιπώρησε το σώμα σου, σου έχουν πει όταν ήσουν μικρότερη με τα κιλά. Α, ο, α, σε αυτό το κομμάτι νομίζω δεν έχει σχέση. Το σώμα μου το είχα ταλαιπωρήσει και νομίζω ότι πια είχα μπει σε μια πολύ καλή φάση. Είχα κανονικά την περίοδό μου, είχα περάσει και την περίοδο. Που δεν είχα περίοδο, ένα χρόνο μετά από το απότομο χάσιμο των κιλών. Αλλά πια ήμουν πολύ προσεκτική τα τελευταία χρόνια. Όχι, δεν είχε σχέση με αυτό. Ήταν καθαρά το βίο του κομμάτι του χειρουργείου, ούτε με το χειρουργείο είχε σχέση. Και φτάνει στο γιατρό του πόνου. Και φτάνω λοιπόν, ναι, από μία γιατρόπουλη. Είναι... Είναι... Λοιπόν, υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία, σε πολλά δημόσια νοσοκομεία, ιατρία πόνου. Είναι οι ε, ιατρία που, τα, ε, που υπάρχουν μέσα γιατροί, οι οποίοι δεν πληρώνονται, το κάνουν για να βοηθήσουν τον κόσμο εθελοντικά και αναλαμβάνουν περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν πόνους που δεν μπορούν να βρουν από τι προέρχονται, ούτε να βρουν θεραπεία στα παυσίπονα, στις αντιβιώσεις, σε όλα αυτά. Ε, σε καθοδηγούν με γιατρούς που έχουν έναν κύκλο. Που, δηλαδή πας σε μια σειρά γιατρών και μετά όλοι αυτοί οι γιατροί συνεννοούνται ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία για σένα. Ακριβώς αυτό έγινε με τη δική μου περίπτωση και μέσα σε ένα μήνα είχαν περάσει οι πόνοι μου. Αυτό που σου λέω, αν κάποιος άνθρωπος δεν έχει νιώσει τι είναι να πονάς και να μην μπορείς να, 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 να έχει συνηθίσει τον πόνο. Δηλαδή κάποια στιγμή που πήρα κορτιζόνη και σηκώθηκα από τον καναπέ Πρώτη φορά χωρί να κάνω. Χωρί να βογγίξω, Έβαλα τα κλάματα γιατί είχα ξεχάσει πω είναι η ζωή μου χωρίς πόνο. Αυτό μόνο ένας άνθρωπος που το έχει βιώσει μπορεί να το καταλάβει. Και εμένα, αν μου το λέγανε, δεν θα το καταλάβαινα. Σου λέει, να πάρει ένα παυσίπονο. Μα δεν πιάνει το παυσίπονο, αγάπη μου. Θέλει κάτι διαφορετικό. Αυτοί, λοιπόν, οι άνθρωποι σε βοηθάνε. Είναι η παρουσία. Μπορεί ο κόσμο να το ψάξει. Εγώ έτσι το έψαξα. Μπήκα στο ίντερνετ, βρήκα το τηλέφωνο για το ιατρείο πόνου. Ε, εγώ πήγα στο αρετέιο, αλλά υπάρχει σε πολλά νοσοκομεία. Και Βοηθήθηκα με βοήθηση γιατρό μου, κυρία Ιωάννα Σιαφάκα και έκτοτε του έχω πει ότι εμένα θα είναι σκοπό τη ζωή μου αυτό. Έχω να τριχάσει σε έτσι. Στο λέω το πολύ ειλικρινά, να αυτά είναι το γουράκι που μου έκανε κιόλα. Ε, και του είπα ότι θα είμαι κοντά του ό,τι χρειαστεί. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι από το Άσυλο Ανιάτων που κάναν μια πολύ μεγάλη εκδήλωση για τον κόσμο για να ε, βοηθήσουν και να συμπαρασταθούν και να δώσουν χαρά σε αυτού του ανθρώπου. Τραγούδησε. Φυσικά. Ήταν μόλι είχα ξυπνήσει κιόλα ο δηλαδή, Δεν ξέρετε αλόστε. τι ωραία φωνή έχει. Μπορεί κάποιοι να την έχετε ακούσει βέβαια. Ε, από τις ωραιότερες φωνές που θα γινώσουν τραγουδίστρια, αλλά σε κέρδισε Ναι, οι σπουδέ μου ξεκίνησα, για την όπερα ξεκίνησα συγκεκριμένα και κλασικό τραγούδι ήταν οι πρώτε μου σπουδέ και έκανα και την υποκριτική γιατί ήθελα να είμαι μια... Ε, πέρα από καλή λυρική τραγουδίστρια, να είμαι και καλή ηθοποιό λυρική τραγουδίστρια. Αλλά ξέρει, όταν κάνει σχέδια, λέει ο Θεό γελάει. Έδωσα μια οντισιόν στο Εθνικό Θέατρο, με πήραν, έμεινε 7 χρόνια, δούλεψα σαν ηθοποιό που τραγουδούσε. Και έτσι έπαιρνα λίγο και τι δουλειέ, γιατί βοηθούσε ότι τραγουδούσα καλά και ακόμα με βοηθάει. Να, ας πούμε, εδώ το αγόρι μου έχει φροντίσει και με έχει βάλει να τραγουδάω μέσα στην παράσταση, παρόλο που δεν υπήρχε ο λόγο. Λόγος Αλλά λέει, αφού κάνω. την έχουμε. Αφού την έχουμε εδώ την κοπελιά, να μην τη βάλουμε λίγο να πει μερικέ άριε.